κόκκινα μετάλλια. Είναι καλή στο ατομικό και στο ensemble. Είδαμε σε αυτό το όργανο στις κορίνες, δεν θα αγωνιστεί σε άλλο σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά πάμε τώρα να δούμε την Αλίνα Καμπάεβα στο πρόγραμμά της στην κορδέλα. Η Αλίνα, που είναι 21 ετών, ξεκίνησε τη ρυθμική γυμναστική σε ηλικία 5 ετών από την Τασκέντη, όπου και γεννήθηκε. Ο πατέρας της ήταν ποδοσφαιριστής και όλη η οικογένεια τον ακολουθούσε στις πόλεις που έπαιρνε μεταγραφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το Ουσπεκιστάν να πάνε στο Καζακστάν και να καταλήξουν στη Ρωσία. Εκεί την ανακάλυψε η μεγάλη δασκάλα του αθλήματος, η Ειρίνα Βίνερ, η οποία εξεπλάγει από την ευληγησία της Αλίνας, αλλά και την πολύ καλή ικανότητα που έχει στα άλματα. Με την κατάλληλη προσοχή, τις πολύ ωραίες καθημερινές προπονήσεις, η Αλίνα Καμπάεβα δεν άρχισε να λάμψει. Να την δούμε εδώ, την κορδέλα. Γιατί είναι μια αθλήτρια που πραγματικά αξίζει της προσοχής μας. Όμως να που και σε μια αθλήτρια όπως είναι η Αλίνα Καμπάεβα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είχαμε πτώση της κορδέλας και όχι μόνο αυτό. Έλυσε το κόμπο που έγινε. Όλα αυτά σημαίνει ότι έχασε το ρυθμό. Δεν υπάρχουν σημαντικές μειώσεις στην βαθμολογία. Ωστόσο βέβαια η βαθμολογία που παίρνει η Καμπάεβα είναι πάντα πολύ υψηλή, αλλά τίποτα στον αθλητισμό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αυτό μας θύμισε το Σίδνεϊ όταν αγωνίστηκε στην Ζεφάνη. Η Καμπάεβα στο Σίδνεϊ, να πούμε καταρχάς, ότι ήταν το μεγάλο φαβορί. Αγωνίστηκε στην Ζεφάνη και της έφυγε το όργανο, βγήκε εκτός σαπί, ανακάστηκε να τρέξει, να το πιάσει και αυτός ήταν ο λόγος που έχασε το χρυσό μετάλλιο. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Σίδνεϊ. Ένα χρόνο αργότερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, το αργυρό η συμπατριώτησά της Ειρίνα Τσατσίνα. Ωστόσο, στους αγώνες καλής θέλησης που είχαν προηγηθεί,